ποιος δεν ταιριάζω εγώ μαζί σου. Αφού είναι άγκυροι στα πόδια μας μπλεκόνται, η φυσική το λέει τα αντίθετα πως έλκονται. Εσύ με τσάι που έχεις μάθει από το Λονδίνο, κι εγώ να αράζω μα να φρέγω παπουτσίνο. Εσύ με τσάι που έχεις μάθει από το Λονδίνο, κι εγώ να αράζω μα να φρέγω παπουτσίνο. Εσύ να πλύνεσαι και να είμαι στην κοσμάρα μου, στην πρίζα εσύ κι εγώ να πλώνω. Εσύ το λες συχνά τα δύσκολα παρέχονται. Θα δεις μόνο που τα καλύτερα μας έρχονται. Μπέλη, ρε θα γύρω έξι σήμερα, αν και ξαπούλια το μαραμαράγιο μόνο του, εμείναν οι τσεκουλατούρες του, εμείναν. Λόπα, έχουμε έλεγχο. Παναία μου, πάνε, κατέμμας ο Οδυσσιάς Μιχαηλίδης, εφαμέντη, ρε Σάκη. Αν πάρει πρέφαν ότι το χαρτί υγείας που έχουμε έναν εντζιόν του ακριβών, αλλά το άλλο που 2 ευρώ πιο φτηνό, είναι να μας κράξει μέσα στα Twinders. Λόπα, έχουμε έλεγχο που τον Ντεότζο που τους γιούδες του για τις εισπράξεις του μαχαζιού. Που ο Ντεότζος γιού... μαγιοφόκο? Ναι, και το βρούτο φώτον και γίνον τον ξένερο τον του Σαχαρία. Καλά, ας τσακάρουν ό,τι θέλουν, έτσι κλέφτομε. Ναι, αλλά δεν θέλω να νικατώνεται μες στα πόθηκε ματσίνος ο ξενέρωτος. Άμα τη ρε Σάκη, άμα τη ξενέρω τον Μπλάντμαν, ούτε εγώ τον πάω, αξενερωτήλα. Σάκη και Κλεόπα, ο ξενέρωτος ή ξενερωτήλα είναι. Ποιος? Όχι καλέ, έτσι για σένα που το λέαμε. Όχι για μένα που το λέω. Μπορείς σε παρακαλώ να έρθεις μέσα γιατί σε θέλει ο παπάς μου κάτι? Ναι, εντάξει. Λίγο σύντομα όμως σε παρακαλώ, ενώ έναν ανάγκη να σπαταλήσετε άλλο χρόνο να μεθάφηκετε. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Τον ασυμπάθητον. Και τούτη απέτηση να πάω εγώ μέσα που είμαι ο μεγαλύτερος μέτοχος και ο διευθυντής του της εταιρείας επειδή έτσι είπε ότι ο από που κοιος μου, Χριστέ μου, από που κοιος μου. Εσάκη, άκουσες τον πάντος, είπε να πάεις μόνο εσού μέσα. Εμέ γιατί με κάλεσε ένα ραές σου? Επειδή δεν σε υπολογίζουν, Κλεόπα μου, γι' αυτόν. Για τούτο? Ναι. Όξα, επειδή είμαι παφίτη και φοβούνται με επειδή σηκώνουν τα μου σκουρούδια. Τώρα πάω ζυχτόλα. Ναι. Να πάεις μέσα και να τους διχτείς επειδή είσαι και εσύ μέτοχος και συνειδιοκτήτης, όχι επειδή είσαι επαφή της, επειδή αν το πάρουμε έτσι με τζογό κοτσινό χορκάτης. Εντάξει, ξυκλάτσα ρε ζουν άκορες, αγέν και θέλω να σε προσβάλλω ρε κουμπάρε, αλλά τώρα θέρει πίνε πίσε σου μέσα με τούντο σχαλού με ποτούτον και πες τους ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και η σκουφιά μου που κράτη με που κοτσινό χορκά, ουσείς. Τάχα τώρα εσύ κάμνεις με εμένα, άκυρε. Πειράζω σε ρε ξαδέρφη μου, κύριε Λέησο, ρε, άντε, πάμε μέσα. Πάμε μέσα, αλλά θέλω να τους πετάξεις έξω. Κλεόπα. Μπορεί να κοβήξει. Α, καλημέρα. Καλημέρα. Πριν συζητήσουμε το οτιδήποτε, θέλει να κάνει μια εισαγωγή ο συνέτερος μου Κλεόπας Άρχοντας. Α, ο Κλεόπας. Πότε? Κλεόπα, μίλα. Κλεόπα, μίλα. Μα πού είναι ο ευλογημένος ο Κλεόπας? Κλεόπα! Πού είναι ο ευλογημένος ο Κλεόπας? Το Ήλις πρέπει να σκολάσει να έρθει να πάμε στην ταβέρνα της Ανέτα να χάμε να κοιούμε. Και γιατί? Να μην έχω τον λαό μου να σου λαλώ. Καλά. Και επειδή σου επιχείμισε να πάει να φάεις στην Ανέτα να έρθει για μου κοψί και λέμε σιρινά. Θα πιερώσε ρε, να χάνε να πιείς μόχτη ζύχτη ρε. Εντάξει ρε, χάτε φύγαμε καλά. Περίμενε ρε, περίμενε. Είναι να τα να περίμενε. Αφήστε μισε να πιερώσε σου τέτοιο να πάμε. Αλλά είναι να πιερώ, ούτε πορτοφόλι δεν θα φέρω μητά μου. Είμαστε πολλά σπάουσα. Εσπούντα! Τον το σπάω ρε κουμπάρε με μου το ξαναπεί να σε παρακαλέσω, α. Πάβει έναν αστείο. Εντάξει, ας ελαλώ πίντι. Άρα τσι, ρε καλή μέχρι στην ταβέρνα και να πιερώσω γι' ώρα. Εσύ είσαι ο πίντις αν με πιερώσεις. Με λέει σένια ρε, κοπλιμεντάρι. Στέπω, λοιπόν να μου συντήσεις και εγγλέζικα. Τα εγγλέζικα σε μαρά να μπούσε όπως το κολότσι. Υπογεία με ρε. Θα με ρωτήσεις το λόγο μου να πάμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Αφή στιγμή σε ένα τζεράι σε ζού, εκάλυψες. Θέλεις να κάνεις εσύ την εισαγωγή που έλεγες μιας και ο Κλεόπας διακτηνίστηκε? Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Παρακαλώ, πέστε μου εσείς τι θέλετε. Ζαχαρία. Αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα και από μένα. Οι εισπράξεις του μαγαζιού είναι κάτω από το στόχο. Ποιο στόχο? Που εβάλαμε.
Και από πού και ως που εσείς έβαλετε στόχο στο δικό μου το μαγαζί? Πάλι την ίδια κουβέντα θα κάνουμε. Είμαστε συνέτεροι και αυτό οφείλεις να το σεβαστείς. Από πού και ως που είστε συνέτεροι εσείς, δηλαδή εσύ και ο Ζαχαρίας? Εμένα συνέτερος μου είναι ο Φώτης. Είναι ο Φώτης, ναι. Βέβαια, ο Φώτης. Και εμείς είμαστε η οικογένειά του. Όχι, η οικογένειά του είμαστε εμείς, τα ξαδέλφια του. Εσύ εγκατέλειψες το για 30 χρονάκια. Πάλι την ίδια κουβέντα θα κάνουμε, μα δεν είναι σωστό. Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι κουραστικό. Είναι αντιπαραγωγικό και είναι γενικότερα τοξικό. Ας μιλήσει και ο Φώτης όμως. Ναι, ρε, βέλε, ρε, ξάρφε. Είναι αντιπαραγωγικό και γενικά είναι το οξικό. Αφού ρε, βέλε, στράφηκε, ρε, βέλε. Και δαμέ, και είναι ο παπάς μου, και τόσος ο Ζαχαρίας, ο αρφός μου. Και εσείς, ρε, βέλε, εννοείται τα νύψια μου. Ναι, πιο μακρινή συγγένεια, βέβαια, αλλά είναι κι αυτή, μία συγγένεια. Α, πιο μακρινή εμείς, που ήμασταν κοντά του τόσα μα τόσα χρόνια. Αγαπητέ Μουσάκη, επειδή ο Φώτης, ο αδελφός μου, δεν θέλουμε να βγει ζημιωμένος από αυτή την επιχείρηση, θέλουμε να ξέρουμε γιατί τα έσοδα είναι τόσο χαμηλά. Επειδή μόλις ανοίξαμε. So what? So what? Ίσως, Σουγκάρ, σε παρακαλώ, μην είμαστε εριστικοί. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να το χαμηλώσω. Ήρεμα, λοιπόν. Είπες, Σάκη μου, ότι μόλις ανοίξετε. Ναι. So what? Ακούστε. Δεν θα συζητήσουμε τίποτε μα τίποτε άλλο. Άντε, γεια. Αγαπητέ μου, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι το management της επιχείρησης είναι σε πολύ λάθος χέρια. Ώστε, μήπως επειδή θέλεις να κάνεις εσύ το management? Δεν υπάρχει περίπτωση, αγαπητέ μου. Μπορεί όμως κολλάσεις να πάεις έστω στον αλοχή να σας στείλει να κάνεις τις καλάβες σου και ώρα πέντε στην ταβέρνα της Ανέτασα. Ξαναλαλώθω το ρε Κοβίξ. Εγώ μαζί μου πορτοχόλι είναι θάχερο. Ρε ζάλισε μα ρε, θα επικαιρώσε ρε. Είναι επικαιρώσει η Ανέτα γιατί χέλει το κορμί και η ψυχή μου. Χέλει το κορμί και την ψυχή ρε, κάνει ψώνιο. Γελά σου μπορεί να χάμε νομίζει μου χτερε. Είναι επειδή η Ανέτα χέλει με κολλασμένα ρε. Χέλει ο κολλασμένα λαλί. Ναι μα ρε. Λαλό σου χέλει με κολλασμένα σημαίνει εμπάρετα ρε. Λυσσάμε. Χέλει με πάρα. Γιατί, χρυσέ μου, δεν ήρθες μέσα να τους πετάξεις έξω? Μα, να μου γίνει τώρα, πετάξεις σε έναν μπόξο. Εν ούλους που να μας πετάξουν έξω. Αλλά εσύ και οι άλλοι οι βέφα στην κοσμάρα σας. Μια στιγμή, είναι μπούπαση δηλαδή, πέ. Γιατί δεν ήρθες μέσα? Θα πάω και θα τους κάνω boxing leg kicks. Καλημερίζομαι, κύριε. Καλώς τον Κλεόπα. Καλώς τον Κλεόπα. Καλώς τον Φόκο. Ο Σάκης μας έλεγε για μια εισαγωγή που ήθελες να κάνεις. Εισαγωγή? Μα τα εισαγωγή είναι... Α, εννοείται εισαγωγή. Ναι, εισάγομαι κατευθείαν από την Ελλάδα καθαρό μάρμαρο. Εννοούσε ελεκτική εισαγωγή. Κάτι θέλεις να μας πεις? Α, ναι, τώρα έκατα. Είναι τα κάνετε ελεγχόμπα στα έσοδα του μαζού? Επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε τα κέρδη σας, τα δικά σου, της Γενοβέφας και του Φώτη. Θες να χάσεις τα λεφτά σου, κύριε Βιλεόπ? Όχι, φυσικά. Ξέρετε εσείς κάποιον που θέλει να χάσει τα λεφτά του? Όχι, αν θέλει να χάσει τα λεφτά του, όχι, δεν ξέρω κανένα. Ξέρω όμως πολλούς που έχουν πάρα πολλά λεφτά και δεν φοβούνται να ρισκάνουν. Παράδειγμα, ο Σάκης. Ο Σάκης έχει να λαμβάνει. Έχει να κληρονομήσει ακίνητα. Ακίνητα που έφαγε ο πατέρας του από τα αδέρφια του. Δηλαδή από τον πατέρα σου, από τον πατέρα της Γενοβέφας και από τη μαμά του Φώτη. Ο Σάκης, αν βρεθεί στα δύσκολα, θα πουλήσει ένα από αυτά τα ακίνητα που σας έφαγε και αν την βγάλει καθαρή, εσείς θα πουλήσετε τα σπίτια σας. Έτσι όπως το θέτετε, είναι σωστό το σκεπτικό σας. Φυσικά είναι σωστό, κύριε Κλεόπα. Μα φυσικά είναι σωστό, ρε Μέλλε. Κοίταξε, Κλεόπα, θέλω να πιστεύω είμαι λογικός άνθρωπος, έτσι. Είσαι. Λοιπόν, θέλουμε να βοηθήσουμε με το μαγαζί για να βγάλει κέρδη. Δηλαδή, κοίταξε να σου πω. Είναι. Θέλω να βγάλετε λεφτά. Μπορείτε να βγάλετε λεφτά. Πολλά λεφτά. Κοίταξε, δώσατε πάρα πολλά λεφτά για να το στήσετε και είναι λογικό αν θέλετε να βγάλετε τα λεφτά σας διπλά και τρίδιπλά. Έτσι δεν είναι? Τι λέει, στο γιο όνομα του. Μάλλον όμως ο Σάκης δεν θέλει να τα βγάλετε, διότι
δεν θα σας ελέγχει αρκετά. Παπά, σε παρακαλώ, νομίζω θέλω να πιέσουμε ένα άλλον τον κύριο Κλεόπα. Μπορεί να έχει τυφλή εμπιστοσύνη στο Σάκη, ακόμα και αν τον καταστρέψει, δεν... Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Τι λαλείς, Χρυσέ μου, έτσι κατάλαβες εσύ ότι το κάνει για να μας προστατεύσει, για να περάσει το μαγαζί μας στα σέρκα του που το κάνει. Σάκη, είσαι λίγο υπερβολικό, ρε ξέρφη. Υπερβολικός. Συγγνώμη, γιατί αγόρασε το μαρμαράδικο σου που τυχαίνει να είναι ακριβώς πίσω από το καφέ μας? Για να μην ακούετε οι μηχανοί που κόβουν τα μάρμαρα και τις εκκουλατούρες μέσα στο καφέ και να κάνουν παραπονά οι πελάτες. Όχι, αγάπη μου! Θέλει να περάσει στα σέρκα του το μαγαζί μας και να κάνει επέκταση προς το μαρμαράδικο. Είναι ένα σχήμη ιδέα. Αλλά του είναι την απόφαση. Πρέπει να την αποφασίσουμε όλοι μαζί. Όταν λες όλοι μαζί, εννοείς όλοι συνέτεροι, ο τεότσο ξενέρωτος. Αφού είναι συγγενής του Φώτου. Χάθω που τα μάτια μου να με σε θωρά. Μα γιατί μου κάνεις έτσι τώρα, Σάκη, επειδή υποστηρίζω να κόντζω την άλλη μερκά. Χάθω που τα μάτια μου λαλώσω να μην εξυμπαρώσω το συντριβάνι, να σου το κάτσω μαζί και λέ. Εντάξει, εντάξει. Να πάω στο νέο, τον μαρμαράικο που μου νοικιάσε ο Τέο, αλλά να ξέρεις ότι είμαι μαζί σου. Έλα, παιδί μου. Έρχεσαι. Σάκη, εν η 8η φορά που με πιάνεις και ρωτάς με αν έρχομαι. Έρχομαι. Έκλεισε μου το όξινος. Έρχεται. Γιατί, περιμένεις τον Τζοσί. Όχι, ρωτώ γιατί άμα έρθει να φοηθώ λίγο. Ενώ δεν έρθει να φοηθώ εγώ εσένα. Ξέρεις, ήρθα να σου μιλήσω γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Προσπαθείτε να με φέρετε έτσι εμένα με τα νερά σας. Όχι, καμία σχέση. Βασικά θέλω να σου πω ότι θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Δεν ξέρω αν σου το είπα καμιά φορά. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Βασικά όταν λέω ψέματα παίζουν τα μάτια μου. Έτσι. Καταλάβες. Και όταν λέω ψέματα, πιάνει με η δύσπνοια. Κάπως έτσι. Μάνα μου, Χρυσέ μου, ελυπήθηκα σε. Μα τώρα, τι πάει και λέει του Σάκη. Με λέει να ακούω τίποτε. Ούτε εγώ δεν ακούω, αλλά φοβάμαι μην πάει και πουλήσει τρέλα στο Σάκη και έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Άχρε ζαχαρία, άχρε ζαχαρία. Βασικά δεν ξέρω τι προσπαθεί να καταφέρει ο Τεό μέσα, πάντως έχει την ικανότητα να πείθει. Α, ναι, κάτι κατάλαβα. Είμαι βέβαιος δηλαδή ότι στο τέλος της ημέρας να τα καταφέρει να σε αφήσει μόνος σου. Ναι, α. Ναι. Απλώς να σου θυμίσω ότι είμαι ο διευθυντής αυτής της εταιρείας, επειδή τυχαίνει να έχω το 40%. Και άλλοι τρεις μαζί έχουν το 60. Οπότε αν αποφασίσει το 60 να αλλάξει διευθυντή, μπορεί να τα καταφέρει. Ότι να βάλουν διευθυντή το Φώτη. Μπορούν να βάλουν όποιον θέλουν. Ας βάλουν το Φώτη, καλέ! Με τόσους άριστους των αρίστων που πιάσα θέσεις μες στον τόπο, γιατί να μην γίνει διευθυντής ο Φώτης. Όπως και να έχει, εγώ ήρθα να σε προειδοποιήσω. Βασικά θέλω να είμαι ειλικρινής, μ' αρέσει και να τα λέω πίσω από την πλάτη του άλλου, εν το θεωρώ ήθικα σωστό. Ναι, ήρθες να με προειδοποιήσεις να προσέχω. Ακριβώς. Επειδή είσαι ειλικρινής. Πάνω απ' όλα. Α, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Απολογούμε αν έχω παρεξηγήσει τη στάση σου. Όχι, ξέρεις, δεν είσαι πρόβλημα, γιατί είμαι εύκολα παρεξηγήσιμος. Επειδή λέω τα πράγματα ίσως, ας πούμε, κανένας άλλος στη θέση μου εθέρχονταν να σου πει ότι θέλει να σου φάει τη θέση. Οπότε εγώ, γιατί είμαι καλύτερος που σένα. Και που το βοηθό σου, που τον έπιασες τηλέφωνο να έρθει να σε βοηθήσει, γιατί πανικοβλήθηκες. Επιτέλους, μέσα σε τούτον τον τόπο, πρέπει να ξεκινήσουν να διοικούν οι καλύτεροι. Και όχι οι κουμπάροι, οι συγγενείς, οι ημέτεροι και τα κομματόσκυλα. Αντί. Σοκ. Σοκ. Επέταξες σου το γάντι κανονικά. Πέ μου, τι να κάνω, να παρανοήσω. Όχι. Να κάνω κάτι νιές. Όχι, όχι. Πρέπει να φανείς ψυχραιμός. Να πάω μέσα και να τους πετάξω έξω με τις κλωτσές. Όχι, φυσικά. Όχι, θα πάω μέσα και θα τους πετάξω καρέκλες, τασάκια, ποτήρκα, τραπέζα. Ούτε και να το σκέφτεσαι. Τι να κάνω τότε, να πάω μέσα και να τους λούσω μια γκανάτα hot chocolate. Να σου πω τι είναι να τους εκνευρίσει παραπάνω. Θέλω πάρα πολύ να τους εκνευρίσω. Να σταθείς στο ύψος σου, να κρατήσεις χαρακτήρα. Να δείξεις την ανωτερότητα του δυνατού, την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που ξέρει να ελέγχει την κατάσταση με έναν απαλό μηδίαμα στην άκρη των χιλιών σου. Έτσι, δε με. Τώρα περιγράφεις εμένα. Θα το κάνω αυθόρμητα, δε το. Ναι, ναι, ναι. Πολλά καλά.
Πολλά καλός, μπράβο Σάκη. Με τις φωνές και τις ρηλιές δεν θα καταφέρεις τίποτε. Αντιθέτως, δείχνεις αδυναμία. Και μετά έχεις τον άλλο να απέναντι σου με το έτσι. Όχι, αγάπη μου, θα το παίξω θεά. Μπράβο. Δεν θα με νικήσει εμέναν ο Διαβήτης. Ο Διαβήτης. Ο Ζαχαρίας. Θα μου πει εμέναν ότι είναι καλύτερος από μέναν και καλύτερος από σέναν και από τους δυο μαζί. Εσχρός! Excuse me. Ξαναπέμπω το. Είπε μου ότι είναι καλύτερος από μέναν, από σέναν και από τους δυο μαζί. Είπε έτσι. Έτσι. Ετόλμησε να με ακυρώσει εμένα. Και σέναν και εμένα. Και μέσα τώρα. Ναι, αλλά εσύ θα πάεις με την ανωτερότητα του δυνατού. Το ποκλάωρο. Με την αυτοπεποίθηση αυτού που ξέρει να ελέγχει όλες τις καταστάσεις. Σοκράτη! Ωχ, έρχεται μαύρες διαθέσεις. Σιγά άφησε τον Άρτη να το φοηθώ. Σταματώ, δάμε. Ωραία. Ωραία. Πουτιαμέ, ό,τι έχεις να πεις, πουτιαμέ. Άκουσα ότι απειλήσεις το Σάκη ότι να το φάει στη θέση του διευθυντή της εταιρείας. Εγώ δεν απειλήσα κανέναν, ξέρεις. Εγώ εδήλωσα το ενδιαφέρον μου για αυτήν τη θέση. Βασικά ήταν ένα λάθος του Ζαχαρία, οπότε... Τα λάθη όμως πληρώνω. Ωραία, να τον πληρώσουμε, ρε παιδί μου, τον λογαριασμό. Στείλ το μας, να τον πληρώσουμε. Αγαπητέ, τι θα βγάλω εγώ τον λογαριασμό και θα τον πληρώσει ο πελάτης της μετρητής. Περιμένετε. Στο κρατήμα, τέλα, πάμε έξω. Σάκη, θύε για να μέσα σε πάρουν και σένα τα σκάλια. Σκάλια τη σκάλια. Μα επειδή σε ξέρω γι' αυτό μου. Σάκη, έξω! Βασικά. Ας κρατήσουμε, παιδιά, ένα επίπεδο στη συζήτηση. Θέλω να πω ότι είστε και οι δύο απόφοιτοι των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Θεό, που αναγνωρίζετε ότι το Κέμπριτζ είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια, διότι πριν λίγο με είπε μέτριον έναν ποκλάουρον του Χάρβαρντ. Ποκλάουρον, τι είναι το ποκλάουρον? Κάτσε, σοβαρολογεί, ρωτά σε μένα. Δεν ξέρω, εντάλλα το είπε. Φώτι έξω. Πέρασε έξω από το καφέ τώρα. Γιατί? Σοκράτη μου. Σάκη, πέρασε έτσι έξω από το καφέ τώρα. Καλά! Έλα, Φοφίνο. Να πάω. Φώτη μου, θα μετρήσω στο 3. 1, 2, 3. Θέλω να μου τεκμηριώσεις από πούτσος που εσύ, έναν ποκλάουρο, είσαι καλύτερος που μένα και που το Σάκη και που τους δυο μαζί. Όταν μου τεκμηριώσεις εσύ, τι είναι το ποκλάουρ? Ασφαλώς και θα σου το τεκμηριώσω αμέσως τώρα. Παπά. Σοκρατσέ παρακαλώ τώρα. Θα με πέρασε παρακαλώ να με τις φάτερες γύρισε εδώ. Μισό. Έλα να δεις ότι μου δεν τα πλάνωσε ρε, ότι πλαφτίζεται την καλάσσα. Για να με αφθάνεις την Κυπριακή διάλεκτο. Έξω! Πού είναι ρε παιδί, ρε παιδί. Ποιος είσαι εσύ ρε. Εγώ είμαι ρε παιδί. Πούτα, πούτα. Πελέ, ρόστρικα. Ιάκωβε, πρώην σύζυγε. Εμείς οι πιο θέλω να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα. Σοβαρή κουβέντα εμείς οι πιο δεν μπορούμε να κάνουμε, καθώς υπάρχει τεράστιο χάσμα πνευματικού επίπεδου μεταξύ μας. Γι' αυτό χωρίσαμε άλλωστε. Τζενεχέρ, χελά σου πω ότι εγώ σοβαρευτήκα. Αμφιβάλλω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και ξέρω επίσης ότι ποχίζει με. Ποθώ σε Παναγία μου. Ναι, ότι είμαι ο κρυχός σου πόχος. Και από τη στιγμή που σοβαρεύτηκα, τι είπα να αλλάξω, έχω παραπάνω κατακτήσεις τώρα. Από απλό χλερτ μέχρι κόλλημα κανονικό. Και τι μου το λες για να ζηλέψω? Όχι, αλλά εγώ πόσο γερό να βαστώ στο πομένα τα αυτιά μου στις σιρήνες και στα τραούκια τους, κάποια στιγμή μπορεί να με έβρουν ευάλωτο, ναι, ενειδώσω. Ωχ, Ιάκωβε, είσαι τόσο ναΐβ, Ιάκωβε. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι μέσα μου, επειδή μου λες τούτα τα πράγματα, έβαλα σου χι, μοιρέ, πρώην. Οκ. Αν εν τότε η τελευταία σου κουβέντα το χι, να ξέρω και εγώ να προχωρήσω τη ζωή μου. Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα. Αντίο για πάντα, αντίο για πάντα.
Λα. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω, πιστεύω σε σένα που χάνω. Απ' αύριο σκέφτου, που θα σε, που θα με, τι άντρας που είμαι, φοβάμαι. Δεν υποθαλμιά τη θέση ο Ζαχαρίας Σάκη, αγάπη μου. Ναι, ρε Σάκη, αγάπη μου, δεν την Θαλμιά. Θαλμιά τη θέση σου, Ζαχαρίας. Μα τι λέει, καλέ, αφού είπε μου το ίδιο με το στόμα του. Όχι, κάτι δεν κατάλαβε σωστά, άγγελε μου. Ναι, άγγελε μου. Να μα το πει ο ίδιο. Γεια. Γεια σου, Εφα. Γεια. Τα! Γεια σου, Βέφα, τι κάνεις, όλα καλά, πώς είσαι? Πολύ καλά, Ζαχαρία, εσύ πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ πάρα πολύ, πραγματικά. Αλήθεια, νιώθω ότι έχεις ένα υπέροχο εσωτερικό κόσμο. Το διαπίστωσες? Το διαπίστωσα. Παρόλο που δεν έχουμε να αναλωθεί σε συζητήσεις. Το πιάνω από την άβρα σου. Χριστέ μου, μα τι έπαθες? Πείστε με, να με επιτρέψεις, Βέφα μου. Αλλά περιμένουμε μια πολλά σοβαρή απάντηση από τον κύριο εδώ πέρα. Είπες του Σάκη ότι θέλεις να γίνεις διευθυντής της καφετέριας? Αφήστε το, ρε παιδί, αφήστε το, δεν το βλέπετε. Θα πεθάνει. Μα για όνομα του Θεού, πρώτη φορά που αναγνώρισε κάποιος την αξία μου από την αρχή και πέσετε πάνω του να τον πεθάνετε. Βέφα, ξέρω πολλά καλά γιατί έπαθεν κρίστην άσθηματος, αλλά δεν θέλω να σου πω για να μην πληγωθείς. Δεν μπορείς να γίνεις διευθυντής της καφετέριας, πολύ απλά διότι είσαι ένας κιοφτές. Τι? Σοκράτη! Όχι και φταίς, ρε Σοκράτη! Ναι, ρε Σοκράτη, όχι και φταίς! Ναι, και φταίς που είπε, και φταί που είπε, άτε που μου πιέτσε την Αθηναϊκή πρόφορα. Να σε σάσω καλά, εσένα. Είσαι ένας ξενέρωτος πασίκλας που βρωμίζει ναφταλίνη που τα 30 σου. Κι αν ο στόχος σου είναι να κάνεις την καφετέρια στεκούι για νέρτουλες που να έρχονται τα μέσα δά για να διαβάσουν, τότε ίσως και να τα καταφέρεις. Πάντως, είναι στεκούι για την νεολαία, δεν έχεις τα φυσικά προσόντα για να το πετύχεις, Ζαχαρία μου. Τον είπες που κλάω. Τον είπες και φταί. Τον είπες ξενέρω ότι ήταν ανάγκη να το πεις και αντικοινωνικό τώρα, δηλαδή. Γιατί αυτό του είπες. Το ξέρω ότι το παιδί μου έχει προβλήματα και πολύ λυπάμαι γι' αυτό, αλλά δεν ήταν ανάγκη να το τρέψεις και εσύ στη μούρη. Κρίμα, ρε Σοκράτη, κρίμα. Άσε φωτί, άσε. Μην εδώ με τα ξαδέρφια σου, καλύτερα και από αδέρφια σου. Ναι, ρε Βελέ, παπά, ξέρω το. Ζαχαρία! Έπως στο τέλος να τον λυπηθούμε. Πάντως, εγώ συμπάθησα το πολλά του τον το παιδί, δεν ξέρω γιατί. Κανονίστε η καφετέρια να αρκέψει να πετά. Ο καθένας να είναι άψογος στο πόστο του και αφήστε το σοου συμπόνιας που προσπάθησε να μας πουλήσει ο Θεό. Σακί, αν δεν δουλέψουν όλα στην εντέλεια, ο Ζαχαρίας θα σε αμπισφιδίσει, λέω σου το. Βάρ' τους ούλους σε τάξη! Κι εγώ να αρκέψω να πιάνω feedback. Θα δούμε να μην τα κάνουμε. Οκ. Λίγο χαζός. Λίγο. Ασίμον, δεν το λαλείς. Όχι, αλλά... Αλλά άμα δεν το έχει, τι να τον κάνεις. Μεγάλη κρίση στον αντρικό πληθυσμό. Πού είναι ο Μιχάλης? Έτσι τόση ώρα που πιένει τουαλέτα. Φίλε, ξέρω, μπρε, σφιγγέται. Δεν πίνει, φάξε του, σε παρακαλώ. Δεν γεννήθηκα εγώ για να κάνω καφέδε. Ξύπνησε εσύ και η καρδιά σου η κρίση. Έλα, ξύπνησε μαζί. Ο ουρανό και ο λυγή. Και ο λυγή. Όσοι άντρε μπορούν στην καρδιά σου να μπουν. Μ' έχω σε σένα, καλή μου. Καλή μου! Χρωστάω και την ψυχή μου. Είσαι μεγαλός που χρωστάτε. Μου άλλαξες τη ζωή μου. Τόσες συνήθειες και γιες. Προκάτε και στις συνήθειες, πότε να τις κόψετε. Με τσετούτα εντραωκά, χάνατα. Απαγιά τα χάνατα. Κόψε το σωπάτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου, ρε Μιτσί. Που ήρθετε στη καφετέρια μα και τη μάμα σου τον πετύχετε με παρουσία. Τα χερμά μα ευχαριστώ. Πού κύριε Χιλακίντο στο ματί μου. Παιδιά, τι λαλείτε των παιδιών, παιδιά.
έσαι. Έχει βλάκα που κάνουν παιδιά τα παιδιά. Είστε με ένα μπογκάτ. Α, ένα φκάλι τσελό. Ο λόγος που ήρθαμε δαμε έτσι χαρούμενοι είναι γιατί έχουμε μέσα μας χαρά. Χαίρομαι να χαζόκουμε και εσάς πολύ χαρά. Ναι, πάρα πολύ χαρά τα παιδιά για το σοου σας. Μόνο αγάπη. Αγαπούμε σας. Αγάπη μου. Τελειώνετε, πάμε έξω. Δε μου τώρα, μα τι να σου πω. Οι δυο είναι το ακρός αντίθετο. Ο ένας είναι ο τύπος του χόρκα του που είναι ενδιαφέρεσαι να του κοντέψεις και ο άλλος είναι ο τύπος του μετροσεξουαλ που είναι ενδιαφέρεται να σου κοντέψει. Πού επίνεται έτσι ώρα. Γιατί τώρα είναι. Δεν μου νονταρέσει και έρθετε στραγότο στην καφετέρια να νομίσετε ότι είναι τίποτε το καπηλιό του... του Χατζή Θωμά. Δεν το καπηλιό του... πήγαμε του Χατζή Θωμά. Τζίνον που ο Κυρθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ο Κυρθάνος πέθανε παραπονεμένος. Πάπα ρε Κλεόπα μου, γραφείο. Του κατζιδούμα. Χριστέ μου ρε ζηλίκια. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Όλα καλά. Μια χαρά. Είμαι η ιδιοκτήτρια. Και θέλω να περνάτε καλά. Ωραία. Εντάξει, μπόμπα. Μπόμπα. Ωραία, ε. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Όλα καλά. Μια χαρά. Είμαι ιδιοκτήτρια. Δεφα. Α, ο Σοκράτης. Γεια. Καλησπέρα, Σοκράτη. Έκανα την βόλτα μου στο φεγγαρόφωτο και σκέφτηκα ότι πρέπει να διοργανώσουμε ποιητικές βραδιές. Πού, Δεφα μου? Στο φαράγγιν της Κακαρίστρας? Όχι, όχι, Σοκράτη, όχι της Κακαρίστρας. Θα απαγγέλουμε, δεν θα κακαρίζουμε. Και πού υπάρχει περίπτωση να απαγγέλλετε και να μην κακαρίζετε? Στην Πλατεΐτσα. Και να απαγγέλλετε δικά σας ποιμάτα. Και δικά μας και άλλων. Δώσε μου μερικά παραδείγματα για να καταλάβω δηλαδή. Του Καβάφη, του... Βάφη, του... Του Καβάφη, ναι. Ας ξεκινήσουμε από τον Καβάφη και βλέπουμε μετά. Τυχή, ας πούμε, να μας απαγγείλει ο Κοβής τη Μιχάκη. Ή ένα μας την απαγγείλει π.χ. η Ανατολή. Σαββγή στον πικεμό για το Ιτάκι να έρχεσαι να είναι μακρύ του δρόμος. Όχι, Σοκράτη μου, εγώ και εσύ θα απαγγέλλουμε. Και το ακροατήριο μας. Οι πελάτες. Οι πελάτες. Πόμπα, πελαμός. Ένα κουλτουρέ ακροατήριο που θέλει να ακούσει ποιήση. Πάνω στρίκλιζε η λατέρνα. Όλη παρέα πεινάμεψε. Έψες σαν όλα τα βραδάκια. Λαμπά, λεγάτο. Τορίστε, ξεκίνησε η ποιητική βραδιά με Βάρναλη. Μα... Ναι, είναι πολύ γνωστές οι φωνές που ακούς. Ω, μα τι ωραία, Ελίτης. Όχι, ναι. Είναι δύο οι Αλίτες, έναν ένας. Σάκη, μα τι γίνεται έξω? Συναυλία με σόλο στραγότο. Σε παρακαλώ, πιένε σύναξέ τους για να μην γίνω ξαδελφοκτόνος. Σάκη μου, οι καφέδες των κοπέλων είναι να πας σήμερα ή να τους τους στείλουμε με delivery? Συγγνώμη, σας έφεραν ακόμα τους καφέδες σας? Να παραγγείλουμε κάτι πιο εύκολο? Όχι, καλά. Απολογούμε. Πάω τώρα να το διευθετήσω. Πού είναι ο Μιχάλης εν τουαλέτα ακόμα? Τι, που πότε? Σε μισή ώρα. Τι, όχι ρε παιδί. Πέσεις! Όχι. Πού είναι ο Μιχάλης? Μου απάντα. Τι εννοείς, έπιασες τον τηλέφωνο? Όχι ρε παιδί, απλά χτυπώ την πόρτα της τουαλέτας και μου λέει αλλούς. Τι σου λέει? Τίποτε. Μέσα? Δεν ξέρω ρε παιδί, πάντως η πόρτα κλειωμένη. Χριστέ μου, να ανησυχήσω ότι μπορεί να έπαθεν κάτι. Να ανησυχήσω μήπως κάμνει κάτι που είναι η Αλή. Κι Αλή. Η Ανατολή γιατί είναι στο ποστό της, μήπως είναι μέσα μαζί του και το διασκεδάζονται όντως. Τι λαλείς ρε βέφατσο εσύ τώρα? Πού είναι, ρώτησα. Έδωσα της άδεια να καθυστερήσει επειδή είσαι μια δουλειά. Λυπούμε, Σάκη, δεν με πείθεις. Συγγνώμη για την αδιάκριτη ερώτηση. Ερώτηση, sorry, να ακούσα. Μέτσο καματή, τώρα να την κάνω. Πού ήσουν? Ωραία, ρε, το που με δείχνεις εμένα. Ήμουν το αδέταργο, μπάζει θέμα.
Πόση ώρα. Πόση ώρα θέλει το πλάσμα, Σάκη, ε? Καλησπέρα σας. Ρε τώρα εξήγα μου, γιατί επίαμε να φάμε στην ταβέρνα της Ανέτας, ως τώρα και ο έφυγε από τη δουλειά. Ρε, η έγκια σου, η έννοια να επικαιρώσεις, ναι. Είναι επικαιρώσεις, ρε κρόπα. Μα γιατί να επικαιρώσω εγώ αφού εσού επέμενε να πάμε να φάμε γεία με, αφού εγώ ήρθα για το ίδιο τον λόγο. Την αβάτ. Έτσι που είναι ο παραμετάζεις με μούχ, την εμπήρες με τσίρτα. Τότε είχα εσύ και νότε εκτιμάσαι το, το λόγο που έκατσε και είχα εσύ μούχτη, εν τον εκτιμάσαι. Ρε, επικαιρώσες. Καιρώνουν οι όμορφοι. Εγώ ρώτησα για λόγους σου, ένα ρώτησα για τους όμορφους. Ε, μα νομίζεις ότι αμέ με Χελένη Ανέτα, εσύ ήταν να έτσι να πεις μούχτη. Παναγία μου, Παναγία μου, έλεγε τον η Ανέτα και ξέρω καν ήρε να χουμίζεσαι. Ε, σεβαστούνακο ρε, τον παρέα σου, ε, που είχα έτσι πιες μούχτη γελέω. Ρε, ήταν να σε σεβαστώ εσένα ρε, ρε, σε λοαρκάζω ρε. Να σεβαστώ και να εκτιμήσω την Ανέτα και να σε εφιερώσω και τραγούδι ρε. Α, έτσι. Αχ, Ανέτα του Σονιά. Για όνομα του Θεού ρε, ποιοι μου τη φωνιάζεις. Δε φασέ παρακαλώ, κάμε έναν έλεος. Μάστρο, θέλω να ζητήσω σου συγγνώμη που αρκεί σε 10 λεπτά παραπάνω. Καλά, παιδί, με έχατε και ο κόσμος για 10 λεπτά, εσύ. Πού ήσουν? Πήγα να πάρω τη μαμά μου στον κεντρό που σειρά τεμπού. Γιατί ρώτα με τούτο το ύφος. Δε φασέ παρακαλώ, πήγαινε να συνάξει τον ντουο στρακό, τόσο γινόμαστε ρεζίλι. Πάω γιατί μόνο εγώ μπορώ να σα σώσω, αλλά δεν έχω πιστεί. Τι μουρμούρα κορί μου, νότο εσού τζαμέ. Ατεβέφα μου, πήγαινε σώσε μα. Μιχάλη, εσύ κάμε του καφέδε γρήγορα. Τι κάνετε? Α, Αντζέλικα μου. Κομμένα τα μου. Να τα λέω και αθρίσκοψε να στο μοντέ σου. Τι είναι τότε οι παραφωνίες έξω από το καφέ? Παραφωνίες, να μπω παρακοβή. Παραφωνίες. Ποιος από παραφωνή, ρε. Καλά μου είπα μέσα τους άστε στραγότο. Μα μέσα δηλαδή, έτσι κουτσομπόλες. Και έλα, νομίζω μου είμαστε μεθυσμένοι. Τώρα, τώρα να πάω να τους αρκέψω το ένα. Ένα είναι τα χέρια. Απ' να εξηγηθώ. Τούτος έκατσε γύπιες και ο μπουκάλες η βαρία, αλλά εν τη σηκώνει ο μανινός. Εγώ είμαι σόπα. Τα σόπα εμπούσε ρε. Του ρευμάτου, του γαζού, της υποδαπέδειας ή του χαλατζία. Εννοεί σόπα. Ναι, τούτο που είπα. Αλλά με έναν του αϊστού, γιατί δεν είχε καταλάβει εγγλέζικα, το χαλαξία. Και πού έπιετε έτσι ώρα και γίνεται σόπα. Επίαμε και γίνεται στην ταβέρνα της Ανέτας και φάμε και πιάμε κοπλιμέτα. Γιατί? Αφού έλει ο ντου. Να μου αποφυσίσει. Να μας γίνεται. Ένα, της αρέσει που της αρέσει. Ένα, και το δύο. Άσου, κοίτα η Ανέτα. Μα άκουσα κάποιος να τραγουδούν το αγαπημένο μου τραγούδι. Ναι, Ανέτα μου, σωστά άκουσες. Ανέτα, ο Κοβής, Κοβή η Ανέτα. Ναι, ξέρω ότι είσαι κατέλαβα. Γεια σου, Βέφα μου. Γεια σου, Βέφα. Έλεγα τους ότι ήρθαμε πολύ κοντά σου και φάμε και πια μου τη ζήτη κοπλιμέτρα. Α, οκ, τους ανθρώπους που αγαπώ και χτιμώ, περιποιούμε τους ιδιαίτερα. Yes. Δεν είναι άνθρωποι σωστοί τσιλάρα και άμε που αγαπούν δίνονται ολοκληρωτικά. Όμως να κάνουν τον καφέ στην κοσμάραν τους. Στην κοσμάραν τους. Η Βέφα έτσι είναι άμα ιδιοτροπιάζει. Μα πότε εν ιδιοτροπιάζει ρε μάστρο. Ποτέ, γι' αυτό σου λέω μην ασχολείσαι. Αφού μπορώ, σπάσε μου τα νεύρα μου. Τώρα και τι με ρωτά, πού ήσουν. Ας την κόρη μου να σε ρωτήσω κάτι, αλλά μην με παρεξηγήσεις. Όχι μάστρο, εγώ και παρεξηγός. Ναι, μήπως ήσουν στην τουαλέτα με τον Μιχάλη. Τι λέει μάστρο, εγώ εν έχωρισα μαζί του, τι λέει. Καλά κόρη μου, μια μπελάρα είπα και εσύ. Ίσως είμαι στο πρόεδρο με το τουαλέτ. Ω, τι λέει εγώ, ποτέ. Ούτε καν πέρασε έτσι πράγμα εμένα, ποτέ από το μυαλό μου. Μα, συγγνώμη, κόμμα δεν είναι σερβίραν τις κοπέλες. Χριστέ μου, άλλος φυλά τη μηχανή του καφέ. Με τον μπαρίστα.
Θωρώ το. Πήγαινε ξύπνα το να μην πάω εγώ και να το κάτσω μια μπάστικη και να μπει ολόκληρος μες στη μηχανή του καφέ, γιατί είναι τη μηχανή που λείπουμε, τέλειωνε. Χρασό, χρασό! Είσαστε καλά μετά που σας τσίλησε το αυτοκίνητο. Τσίλησες το αυτοκίνητο. Όχι, Ανέτα μου, έτσι έλυσε μας. Απλά ο προφυλακτήρας του έλειψε μονακό το πατάλωνε. Ρε, μα πότε που γίνει και εδώ το πράγμα και να θυμούμε τίποτα. Μα με τόσο αντιάνει. Ε, ναι, ρε, αφού εσύ εφούρησες μες στο δρόμο, ήρθα να σε σώσω. Είσαστε καλά όμως. Είπαμε του Πούσιν την ώρα, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, Ανέτα μου. Μα εγώ είχα την έννοια σας, αν πάει και χτυπήσετε και δεν το καταλάβετε εκείνη την ώρα που είσαστε βραστοί. Εν καλά όμως τώρα, Ανέτα, μάτε πιένε και εσείς στην ταβέρνα σου, αμέσως σε περιμένουν οι πελάτες. Αι κόρη, έχω υπαλλήλους. Να κάτσεις δηλαδή. Ε, όχι, εν να πάω. Ο κόσμος έρκεψε και αρκετά, η κρίση σε πέρασε, η δουλειά μας πάει καλά. Ε, άτε πιένε και εσύ. Ρασακή, να πάρω εγώ τους καφέδες στις κοπέλες. Γιατί να τους πάρεις εσύ. Θέλω να απολογηθώ για την καθυστέρηση των καφέδων. Καλά, νόη όπως τους παίρνεις να τσουμηθεί και αυρεθείς πόξου που μπορείς να σε γυρεύκουμε. Μα πια ρε, πρώτη φορά είπατε έτσι πράγμα. Ρε πέλε, πού πας να μας φάξει η δουλειά μας τώρα, ρε πέλε. Μα χωρέ το πυρηλίσιο να μου κάνει και παρατήρηση. Φόκο, ε φόκο. Είσαι ξαπολά το κινητό να με σου το ταΐσω. Αλλο. Γεια σου, όμορφε. Να μπορέ, μωρακιά, όλα καλά. Να αρχίσαν λίγο οι καφέδες. Πολλά, όχι λίγο. Θα σε φάνηκε στα τελείω, δηλαδή. Μα πέ μου, υποκοιμήθηκες πως στη μηχανή του καφέ. Έναν κουρού είναι σύραμεντο, you know. Είδες με, α. Είδασε. Ενέ κοιμήθηκες καλά, έψες. Τα αφήνουμε, αγίμητο, αφήνουμε. Επελάναμε. Γενέτσιος, επελάναμε. Και πρέπει να φύγω πεν Κύπρο για πνάσου. Ξέρεις, δύσκολο πράγμα, άσχιο πράγμα να με χορτάνεις τον ύπνο, you know. Γι' αυτόν άρχισες να έρθει η ζωγιά και γυρεύκασαι. Όχι, δεν άρχισα να έρθω δουλειά. Απλώς είχα έναν επίγον mm. περιστατικό μες στην παλέτα. Αν και καταλαβαίνεις, πήρε την ώρα. Τέλος πάντων. Anyway, οτιδήποτε θέλετε, let me know. Εντάξει. Cheers. Cheers. Bye. Το πιστεύω, περιμένετε μας, ναι. Δεν ξέρω. Ριε. Δω. Τι έλαβες τους, ρε. Να μπω, κάμε στο φτύσου καμπανέλα. Τι έλαλε ρε, ψε για τουαλέτα. Σιώπα και είναι λαλούν ονόματα. Τι έλαλε όμως. Μα τι θέλεις ρε κουμπάρε, να με πειράζουν και να με απαντοπίζουν, δεν είδες πως βίζαζε. Ρε, να σε σκοτώσω ρε, εγώ καταλάβεις ρε. Κάτσε κάτω ρε, τσίλα ρε, τσίλα ρε. Ανέτα μου, επειδή ο Κοβής και ο Κλεόπα σε λίγο ζαλισμένοι από τη ζυβανία που τους έβαλες, όχι ότι φταίει εσύ, ενώ με τη ζυβαρία που τα έχω ή μαζί σου. Απλώς το ρίστος, δεν είναι πολλά καλά, πρέπει να πάνε να πέσουν. Άτε, Κλεόπα Κοβή, άτε, έσω σας. Όχι καλέ, πάμε πρώτα να πιούν έναν καφέ, να στανιάρουσι. Ναι, εγώ συμφωνώ με την Ανέτα μου. Να πιούμε έναν καφέ, να στανιάρουσι. Ένα παπουτζί με τις όρνικες. Άπη μου, πάπη με έναν καφέ. Έλα, λέτε να πάμε να πιούμε τον καφέ. Φώτη, πού είναι ο Σάκης. Φώτη! Κύριε Σοκράτη, σε μένα που μιλάτε. Εσύ πολλούς φώτιες δαμε. Φώτη μου. Πρέπει μου λίγο γλυόρα, διότι προσπαθώ να σπάσω ρεκόρ μου. Πού είναι ο Σάκης. Κύριε Σοκράτη, δεν ξέρω πού είναι ο Σάκης. Έλα. Έλα και σημείωσα πάρα πολλά πράγματα που σχολιάσαν οι κοπέλες τσαμέ που έκαμε έναν τέταρτο να τους πάρετε τον καφέ τους, διότι ο δικός σου έκαμε φάση μες στην τουαλέτα. Εντάξει, λέω δυσκύλιος. Φάση, τι φάση. Πού πάτε. Σε σκιό είμαι πίσω. Τσικός. Έκαμε φάση με την Ανατολή μες στην τουαλέτα. Έτσι είπες στις πελάτησες. Στις πελάτησες. Ναι, λέμε ρε, θα σου πω κάτι.
Καλά τους έκαμε, είναι πάρα πολλά απομένες. Δεν αφήκαν πλάσμα να σχολιάστο. Θα σου πω. Για το Φώτιν είπαν ότι είναι λίος. Για τον Κοβίν και τον Κλεόπα ότι χόρκατη και με τη Δέφανε γελούσα. Για μένα είπαν κάτι. Ναι. Ότι είσαι μετροσεξουαλ και δεν σε ενδιαφέρουν οι γυναίκες. Ανόητες! Κανή ρε εσύ με το κινητό. Sorry ρε πελέ, sorry. Προσπαθούσα να σπάσω ρεκόρ μου ρε πελέ. Το ρεκόρ της αποβλάκωσης. Θέλω να ζεις συνέχεια τα μάτια σου πας στους πελάτες. Αν χρειαστεί κάποιος κάτι να βρεθείς αμέσως στο τσαμινό εξυπηρετήσεις. Ντά ρε πελέ. Θέλω το καφέ να πετά. Ο ενέρτη παλαιοκύρης του Τζοζίνος ο ξενέρωτος σε να αρκέψουν το πύρι μπύρι. Ντά ρε πελέ. Αρκετά μου κάμετε τα νεύρα μου κουρέλια. Ωι ρε πελέ, δεν θέλω να νευριάζεις ρε πελέ. Εγώ αγαπώ σε ρε πελέ. Και σένα, και τη Γενοβέφα, και τον Κλεόπα. Όπα. Είναι πεμπάμενες. Και ξεκινά το θάψιμο. Κορίτσια, μια διευκρίνηση. Αυτός που είπατε προηγουμένως ότι είναι λίγος εδώ, είναι ο γιος μου. Γεια σας. Μήπως χρειάζεστε κάτι στο τραπέζι μας. Όχι, όλα καλά. Τελεία. Γεια σας. Χρειάζεστε κάτι να σας φέρω. Φόγκο μου, φέρ' μας μόνο νερό που είναι το πιο φθηνό, διότι οι τιμές τους μες το καφέ εδικάζονται. Εγώ βγήκε λέ. Δικό σας το καφέ. Ναι, δεν ξέρω τότε. Έτω, εντούτος. Μα είναι εμένα που δείχνεις ο κύριος στον αστυνομικό. Εντούτος, είμαι σίγουρος. Τι ιστορία σας κλέψες. Μωρέ κοπαιδιά, δεν μπορούσα σε κάμα μες τα κέλα καχουμένα. Κύριε Ανδρέα, έγινε και κάτι. Ανέτα μου, τούτος δαμέ έκλεψε μου το πορτοφόλι μου. Εγκάθεσαι στο τραπέζι δίπλα μας, θυμάσαι. Βέβαια θυμούμαι. Είχα το πάω στο τραπέζι για μένα για να πληρώσω. Εσηκωστήκαν του τη γεφία. Ναι. Έγινε και εκείνη η αναστάτωση που του να ζητήσει λύση το αυτοκίνητο και γύρεψα το πορτοφόλι μου και έλειπε. Έτσι σημαίνει ποιον το Ιάκωβος. Επάντως, και μες στην ταβέρνα, είπα μου να έρθω που δαμέ και να τον έβρω. Κάμε μεγάλο λάθος. Κύριε, να μου επιτρέψετε να σας ερευνήσω, σας παρακαλώ. Εξερευνήστε με. Ευκαιρεν όνομα να χαιριστείς αφού. Ερευνήστε με. Στέ μου, δεν γλιτώνουμε το ρεζιλίκι. Δεν έχει πορτοφόλι. Μπορεί να το δω και εις τον άλλο. Κιον άλλο, εσύ επιτρεπάκησες να σέβεστε να μην προσβάλλετε ανθρώπους με καθαρό ποινικό μήτρο. Εγώ το μόνο που κρατώ πάνω μου είναι το δικό μου τσέντι. Κιό τσέντι, στραφέ, δεν μ' ανέπριε τσέντι μετά σου. Ναι ρε, έτω δαμέ ρε, το τσέντι. Έτω, εντούτο το πορτοφόλι μου. Μπορείτε κοπείτε, τούτο τσέντι δεν είναι το δικό μου. Δεν μου το ρεώ ότι αν είχε τσέντι μαζί σου. Στιμή, μια στιμή. Τούτο το πορτοφόλι δεν θα βρεθεί μες στην γέμη. Εσού να μας πεις, είναι όσο βρέθηκε το πορτοφόλι του μες στην πούγκα σου. Εγώ μπαρε, είναι τέλος όσο βρέθηκε το πορτοφόλι μες στην πούγκα μου αφήσε ένα δικό μου. Δεν θυμούμαι που πια να σηκώθα. Και έπια ένα πορτοφόλι και κάτσα μες στην πούγκα. Άρα, ένα δικό σου μάλλον, ναι. Μα δεν σου ξουλάσω εσύ να λάει στη φωτιά. Μα ρε κομπάρε που έφραθηκε είναι το παρταχάρι. Ρε κομπάρε, κύριε αστυνομή, δεν ξέρω αυτή, είναι εμείς. Να με ακολουθήσετε στο σταθμό. Μα ποιο σταθμό. Του τρένου, ρε, είσαι υποσύλληψη, ρε, μα ναι. Κύριε, στην κυβερνήση, έλα, κύριε, αφήστε να κάνω τη δουλειά μου, σας παρακαλώ. Είναι φανερό, το πήρε κατά λάθος, αυτό δεν είναι καθαρό μυαλό. Πού είσαι, ξενέρωτος εδώ. Time.